κουτσαλέ. Φέρουν βρε ένα καφέ. Μα πιο πολύ μου έλειψε εσύ, καλέ μου φίλε. Να κάτσω. Αλήθεια, πριν μόνο λέει ψάχνω. Αχ, η μερσή μου. Έτσι, ας τα όρη που ήμουν με τα κουράδια, ώρες, είχα μια όρεξη να κουβεντιάσω. Να κουβεντιάσω με κανένα. Αλλά με ποιο να κουβεντιάσω, με κανένα δράγο ή με κανένα γκριζιό. Εμπόρνη, δεν εμπόρνη. Κωστή, φέρε μου ρε σκοφέ. Ναι. Ήταν νέα μας εφέρνεις από τα όρη. Ήταν νέα, λέει, μας. Τα νέα είναι γεμάτα μοναξά, ακούς. Εκατέβασα τα κουράδια από τον ψιλορίκι και το έφερα πάει στη μέσα νυχαλέπα να μου σκίσουν εργάτσι. Ναι, μα πέμπ τα νέα του χωριού εσύ, τα νέα. Το πρώτο είναι το καινούργιο μαγαζί του Κωστή του Κουτσαλή. Δεν το είπαμε τώρα, είπαμε. Πάρα πολύ. Παντρεύτηκε και η κορίτσι Καμπουρομανό ο Λένας και πήρε τον Καμπουρογιό. Παντρεύτηκε. Μπράβο, Μαρσί. Μπορεί να μου ιαξωμένα. Ό,τι μου ιαξωμένα η Καμπουρομανό. Α, να σε καλά, πρέπει. Κωστή μου. Καλωρίζω το μαγαζί. Καλωρίζω. Και το παλατάκι. Να κάθεσαι πάει να πίνεις τον καφέ σου και να αισθάνεσαι πως είσαι στο προεδρικό μέγαρο με τον Καραμαλή και τον επίνετε πάρει. Καλωρίζω, ευχαριστούμε. Που λες μπορεί να μου ιαξωμένα η Καμπουρομανόλεμα. Ό,τι μου ιαξωμένα, αλλά μέσα από την καρδιά μου το λέω. Να ζήσουν και να ευτυχίσουν τα κοπήλια. Μπράβο. Γι' αυτό σε αγαπώ, μωρέ Μανολιό. Γιατί δεν κρατήσει και νεμού κακή, ό,τι και να σου κάνω. Για να μπορεί να κρατήσω κακία. Ξεχνά, η Ντάπανο Χριστό. Η Ντάπανο λέει. Κάθε Κυριακή δεν πάμε παρέα στην εκκλησία. Δεν ακούς τον παπά που τα λέει. Δεν τα κατάλαβα, τα λέει στα αρχαία. Μωρέ, στα αρχαία τα λέει, αλλά την ώρα που τα λέει. Κοιμάσαι πάνω στο στασούδι, κατάλαβα. Εγώ μπορώ να είμαι αμόρφωτος άνθρωπος, αλλά τα νιώθω. Τα νιώθω. Αφού τα νιώθεις, παίρνει. Λοιπόν, άκου να δεις, λέει ο παπάς. Ο παπάς λέει πως είπε ο Χριστός. Πως άμα σε χαστουκίσουν από το ένα μάγουλο, να γυρίσει και το άλλο. Να το γυρίσεις, γιάδε. Να σε χαστουκίσουν και από το άλλο. Ναι. Μπουντάλια σας, μωρέ Μανολιό. Τούτο να είπε ο Χριστός. Να φύγουμε τους όλους άμα σε σκοτώσουν, είδε. Άλλο μωρέ εννοεί ο Χριστός. Μωρέ εσύ, μπουντάλια, εσύ μπουντάλια. Ο Χριστός εννοεί, ακούς, να μην έχουμε εγωισμό. Και για να μην έχουμε δηλαδή σε εγωισμό, να φύγουμε τους όλους άμα σε χαστουκίσουν. Κρίμα μας, μωρέ, τη Δευτέρα Δημοτικού που τελείωσε. Ο Χριστός μωρέ εννοεί να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να μην τον κάναμε ό,τι μας κάνουν. Α, τούτο να εννοεί. Τότε εσάς, γιάντα εσύ με την Καμπουρομανόλενα που είστε χρή, τι κάνεις ότι σου κάνω. Ήταν ποιος σου είπανε Μερσίφη ότι εγώ είμαι τέλειος χριστιανός, Μόνο ένας ήταν τέλειος χριστιανός, ο Χριστός. Έχεις ακούσει εσύ κι αν ένα να έχει δυο χωράφια και να χαρίσει το ένα χωράφι στον άλλο που δεν είναι. Όχι, είναι το λοιπόν. Αλλά άντε, δε, αρκετά είπαμε για θεολογία. Έτσι αν δεν τη λέτε, δεν κουβέντε. Όχι, θεολογία θρησκευτικά το λιμανούλιο. Α, θρησκευτικά τα λέμε. Άκου να σύμπη. Σύμπη μου, καλέ μου φίλε. Καλιά στο χωριό να έχουμε χαρές και γάμους, παραπέμπτη και δυσάρεστη. Καλιά. Έλα που όμως, Μανολιό, η χαρά παίρνει τη λύπη και η λύπη τη χαρά. Ήταν έτσι, μπρε, πες, ήταν έτσι. Είχαμε επένδυση στο χωριό μας. Είχαμε επένδυση. Και ποιος υπόθανε, πες μου, Επόθανε ο γέρος ο Κανάκης. Ο γέρος ο Κανάκης. Είτε λες, μωρέ, πώς έτσι ξαφνικά πότε, πώς. Έτσι ξαφνικά λέει. 95 χρονό άνθρωπος ήτανε. Μωρέ, 95 χρονό άνθρωπος ήτανε. Αλλά σύμφι, κάθε φορά που ποθαίνει ένας γέρος, είναι σαν να ποθαίνει, μωρέ, ένα κομμάτι από τον απατό μας. Είναι σαν να αποθένει ένα κομμάτι από τις θύμισέ μας, κατάλαβες. Συμφωνώ κι εγώ σε τούτο να. Θυμάμαι, ήταν καλός άνθρωπος ήταν. Ήταν καλός άνθρωπος ήταν. Θυμούμαι εδώ χρόνια κι ακούω από τις παλιούς το τι και το τι έκαμε ένας χωρεμένος στην κατοχή. Ναι. Είχα ακουστά πως είχε βοηθήσει κόσμο και κοσμάκι πεινασμένοι. Κόσμο, όσο καιρό κράτηξε ο πόλεμος, συνέχεια διακονούντονε. Και ό,τι μάζωνε, τα πήγαινε στα πεινασμένα κοπέλια. Είχε ναι. Σώσει πολλούς από το θάνατο. Πολλούς. Όλο το χωριό έσωσε από τους Γερμανούς που ετοιμάζανε εκτέλεση. Ήταλες μωρέ, ναι. Δεν κάτι του να φύγει. Να τα πω λοιπόν, άκουνα δει. Οι Γερμανοί είχαν πιασμένους 50 νομάτους από το χωριό. Μέσα στην ομάδα του Τουσάς και ο πατέρας μου και ο πατέρας και έτσι είχαν στεμένους τον τοίχο. Κοίτα. Α, ο Κανάκης είχε πάει στη Γερμανία πριν από τον πόλεμο και δούλευε εκεί. Και κάτισε τα γερμανικά. Πιάνει λοιπόν τον αξιωματικό και του μιλεί. Και του λέει πως οι χωριανοί αγαπούν τη Γερμανία. Πως υποστηρίζουν τον Χίτλερ. Και πως ο ίδιος προσφέρει το σπίτι του χωρίς να του το πάρουν αυτοί με τη βία για να τσι. Κατάλαβε, για να τσι παραπλανήσει, να καταλαβαίνετε.
και προσφέρει το σπίτι το ίδιο να το κάνουν οι Γερμανοί αποθήκες και γραφεία. Και πού θωρείς τον ηρωισμό σε πτωνά? Πού τον εθωρώ τον ηρωισμό? Πρωτού μπουν όμως οι Γερμανοί στο σπίτι και το κάνουν κατοχή, ή τα άκαμε ο κανάλις. Πάει και το γεμίζει με δυναμίτη. Με δυναμίτη? Τι θα γίνει? Και το βράδυ που μπήκαν οι Γερμανοί, ούλες της περιοχής να πάνε να κοιμηθούνε, βάνει και ο κανάκης φόκο στο δυναμίτι, πάχ, και λατρεύει το σπίτι μαζί με τους Γερμανούς. Και τσα, έσωσαν και το χωριό. Και μετά δεν ήρθαν άλλοι Γερμανοί στο χωριό? Αν ήρθανε, μωρέ ήρθανε, αλλά μέχρι να έρθουνε, προλάβανε οι χωριανοί και βγήκανε στο βουνό μαζί με τις αντάρτες. Σωτήρας του χωριού κανάς. Σωτήρας, αζό κι αζείς. Το συγχωρεμένο τον κανάκι το χρωστούμενο, γιατί γλίτωσαν τις πατεράδες μου. Ο Θεός να γιάσει το χώμα που τον εσκεπάζει. Αχ, κακομίρσουκα, μα δεν μου λες Μαρσίδη. Πολλές μέρες είναι τα πούδανε, ναι. Ψες τον εθάψα. Αχ, μωρέ, για μια μέρα, μωρέ. Για μια μέρα, μωρέ, να χάσω την κηδεία του και δεν για τες πως ήθελα έτσι να τον αποχαιρετήσω. Μαμαλιό, να πας για μια μέρα να τον άφησε το καμπυλάκι. Για μια μέρα, επί τόπου θα πάω. Μα δεν μου λες σε ποια μπάντα του νεκροταφείου τον έχει τεθαμένο. Γιατί εγώ μα γράμματο και δεν κατ' να διαβάζω του τάφου. Ο τάφος του είναι, ναι, δίπλα ακριβώς από τον τάφο του Γκαβογιώργη. Δίπλα. Δίπλα από τον τάφο του Γκαβογιώργη είναι ο τάφος του Καλάτσι. Λοιπόν, άντε, δεν πίνω τον καφέ, μα έλεγα τον καφέ. Πάω να πάρω και τρία λουλούδια, να πάω να τον λιβανίσω, να πάω να πάω. Ο Θεός να το συγχωρέσει. Ο Θεός να γιάσει το καλάτσι. Αχ, καλάτσι. Ο Θεός να συγχωρέσει. Έρχομαι να σ' ανάψω το καντήλι. Μα είπε ο Μωσήφης πως ο τάφος του είναι δίπλα στον τάφο του Γκαβογιώργη. Έτσι είναι ο τάφος του Γκαβογιώργη. Α, το δίπλα στον τάφο του Γκαβογιώργη. Δηλαδή, έμπαει. Αχ, η μπαρμπακαλάκι. Αχ, η μπαρμπακαλάκι. Πού είσαι, μπαρμπακαλάκι. Μέσα δεν έπρεπε να είσαι. Πού είσαι. Ουφ, Σάμπ, αναστήθηκε. Πόδια μου βοηθάτε, αναστήθηκε. Αναστήθηκε ο κανάκης, αναστήθηκε. Ο Ριανίος, αναστήθηκε ο τάφος του Νάτου. Ο Ριανίος, ο κανάκης, αναστήθηκε. Κοπελιά, μέλπο μου, ο παππούς ο κανάκης αναστήθηκε. Αναστήθηκε! Ναι, σου λέω. Πήγα στο νεκροταφείο να τον άψω το καντήλι. Είπε ο Μωσήφης πως ο τάφος του είναι δίπλα στον τάφο του Γκαβογιώργη. Ναι. Ξανοίγω και ήταν ανοιχτός και άδειος. Αναστήθηκε! Παππού μου, καλός άνθρωπος ήσουνε και αναστήθηκε σαν τον Χριστό. Στον παράδεισο επήγαινε. Σίγουρα στον παράδεισο επήγαινε. Γλακού να το φωνάξω το χωριό. Γλακό, χωριανή! Ο κανάκης αναστήθηκε! Παππού μου και αναστήθηκε! Μέλπο! Ήταν απ' του τα να που λες, ε! Ναι, καμπορμανόλεν, αναστήθηκε, ναι! Ποιος αναστήθηκε, ναι! Ο παππούς μου ο Κανάκης, ο τάφος του είναι άδειος, ο Μανολιός επήγαινε και τον είδενε! Ο Μανολιός τον είδενε να ανασταίνεται! Δεν τον είδε να ανασταίνεται, τον τάφο του δεν άδειο! Ήταν απ' μπρε μέλπο, ήταν απ' και δεν αναστήθηκε, ναι! Και μην άλλο να γίνηκε! Μπορεί να βρικολάκιασε, ναι! Να βρικολάκιασε, να γίνει και βρικόλακας! Ναι, βρικόλακας. Δεν το ξανά έχεις ακουστά. Πολλοί βρικολακιάζουνε. Όφου μπορεί να βρικολάκιασαι κιόλας. Παππού μου και σε πήραν οι βρικόλακες. Φεύγω. Πάω να το φωνάξω σ' όλο το χωριό. Χωριανή, ο Κανάκης θα βρικολάκιασανε και τώρα πήραν οι βρικόλακες. Χωριανή, ο παππού μου ο Κανάκης ή βρικολάκιασε και τον πήραν οι βρικόλακες ή αναστήθηκε και τον πήραν οι αγγέλιοι. Χωριανή. Ο Κανάκης αναστήθηκε ο τάφος του Νάβλος. Ο Κανάκης αναστήθηκε. Ο Κανάκης αναστήθηκε! Και είδες με τα μάτια σου τον τάφο! Δεν το είδα με τα μάτια μου! Αλλά είδα με τα μάτια μου τον τάφο ανοιχτό και άδειο! Άδειο! Ο τάφος ήταν άδειο! Δεν μωρέ, ακούς! Δεν μου είπες πως είναι δίπλα στον τάφο του Γκαβογιώργη! Και ήταν άδειο! Άδειος μωρέ! Όπως είδαν οι μυροφόρες άδειο τον τάφο του Χριστού, έτσι τον είδα κι εγώ! Δε μου! Παναγία μου! Παναγία μου κάνε! Κοίτα! Όφου κακομύρι! Οι αγγέλοι κρατούνε τον κανάκι και τον επιγενοφέρνουν στο χωριό! Κοίτα, κρατούνε μωρέ ανάσκελα! Ανάσκελα! Όφου φάντας μας γίνει ο κανάκι! Ήδη ο κανάκι φάντας! Πόδια μας βοηθάτε μας δόκια! Ο κανάκι να φάντας! Χωριανή! Ο κανάκι σε βρικολάκιασανε και τον επήραν οι βρικόλακες! Χωριανή! Ο κανάκι σε Παναγία μου! Ήταν απρέ τούτανε! Όπου! Τον κανάκι έχουνε σηκωμένο ευρικόλα και στυράκι τον και του κάνουνε βόλτα! Βοήθεια! Χωριανή! Ο κανάκι πήγαινε έρχεται στο χωριό μου!
είναι στον τάφο του. Εγγονίστημασταν, εμείς δεν πρέπει να φοβούμαστε το ποσκάμιλο το χωριό. Ναι, και εμείς δεν ζημώνει στο νεκροταφείο. Τέρμα, πάμε να προσκυνήσουμε τον τάφο του. Πάμε. Κοφτελιέ, ακόμη δεν πιστεύω ότι γίνηκε με τον παππού σας τον κανάκι. Θα πω εμείς το πιστεύουμε. Μα πού πάτε εδώ, ε? Στο νεκροταφείο θα έρθει να δει μαζί. Στο νεκροταφείο? Παπαπαπα, δεν πάω κι ούτε αποθαμένο. Βάσει όπως είναι το χωριό, ε? Όχι, δεν φοβούμε, μα. Ναι, ναι, φοβούμε, φοβούμε. Δεν πειράζει, μην έρθει. Πάμε μέλπο. Κοπελιέ μου, σέβεστε, ακούτε, σέβεστε. Παππού μας αναστημένε. Παππού μας αναστημένε. Μα είδε θωρώ. Είδε θωρώ. Ο παππού μας εξαναγέρει στον τάφο του. Ο παππού μας εξαναγέρει στον τάφο του. Ξαναγέρνει στον τάφο του! Ο τάφος είναι κλειστός κι αυτός μέσα! Μέσα! Α! Παναγία μου! Θεωρείτε τι θέλω! Να, 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 να! Ο Κανάκης! Ο Κανάκης πάλι! Να τον Κανάκη! Αναστείλει και να πάει και πάλι! Αναστείλει και να πάει! Πρέπει κοπελίες μου! Είστε σίγουρες πως τον εθάψετε! Μάρτυρας και ο παπάς! Ο παπάς μάρτυρας! Γυρίστε την πρώτη σιγά κάτω! Σιγά κάτω! Βοήθεια! Ο Κανάκης τον τάφο! Ούλο το χωριό εξωσηκωθεί, καταλαβαίνει. Είδα μόνο ούλο το χωριό. Και στη χώρα το μάθανε και στην Αθήνα κοντεύουν να το μάθουνε. Πρέσι, ήρθανε σήμερα η τηλεόραση του Κίδωνα και μου πήρανε συνέντευξη. Πότε ήρθανε? Το πρωί που ήρθανε στο χωράφο. Ήταν ένας δημοσιογράφος, πώς τον λέγανε, μπρε, Γκονγκολάκι. Κονσολάκι. Ναι, ναι, κονσολάκι. Και μου λέει, κύριε Μανολιό, με κρέφανε το μικρόφωνο στην οπτική. Μου λέει, κύριε Μανολιό, εσείς είδατε προσωπικό στον αποθαμένο να ανασταίνετε? Όχι, του λέω. Εγώ, κύριε Κονσουλάκη μου, δεν τον είδα προσωπικό να ανασταίνεται, αλλά είδα τον τάφο του άδειο, ανοιχτό. Ανοιχτό, άδειο. Κοίτα, άλλο σε ρώτησε. Ναι, το μικρόφωνο πάλι ναι. Μου λέει, κύριε Μανολιό, είδατε εσείς τον αποθαμένο να πηγαίνει έρθει στο χωριό? Ναι, του λέω, κύριε Κονσουλάκη. Είδα τον να τον κρατούν κάτι αγγέλι ντυμένοι στα άσπρα και να τον πηγαίνουν στο χωριό. Όλοι οι κοζελοί τον είδαν. Μανολιό, κατέσσε τα λέω. Εμείς που είμαστε νεάντρες, να πάμε παρέα μαζί στο νεκροταφείο να δούμε τον άδειο τάφο. Παπαπαπα, δεν σημαίνω εγώ τζάγα, μου δίνουν και παράδε. Ήταν εγώ που κάτσε τα μούδα, δεν κλανάσε μόνο εγώ. Κρίμα σου, ρε Μανολιό, και πίστευα πως είσαι άντρας. Για το αμφιβάλλω για το τόνο. Αμφιβάλλω, ούτε φοβάσαι να αποθαμένο. Δεν τον εφοβούμε, ζούπα. Φοβάσαι τον, γι' αυτό και δεν έρχεσαι. Και τον εφοβούμε, καταλαβαίνει. Άντε μου, πάμε να σαν νεκροταφείο σου λέει. Για να σα αποδείξω πως δεν φοβούμε, να πάμε. Πούμε όμως και τα ντόν του Τζονέβου, του νεκροθάφτου. Να έρθει κι αυτός και να κρατεί τα μπόσικα. Άσε μωρέ το νεκροθάφτη και σάλευγε. Αυτός φάται πιο πολύ από σένα, πάνω του κατουργέται. Ναι, τα δεν γελάς. Μόλις άκουσαν για την ανάσταση του Κανάκη, επαρτήθηκε τελείως. Άλλαξε το επάγγελμα. Άντε να πήγουμε. Άντε, πληρήσε προχώρα. Πάμε. Πέραμε, πέραμε. Άντε, Μπαρμπακανάκι αναστημένο. Πέρα να δούμε. Μπαρμπακανάκι. Να. Να τον τάφο του άδειο, να, να. Ποιος τάφος μπορεί κουταλά. Να, του ποιος είσαι. Άδειος δεν είναι, να, να. Ναι, άδειος είναι, μα ποιος σου είπε ότι αυτός ο τάφος είναι του Κανάκη. Ποιος μου το έπανε, λέει. Εσύ μπρε, δεν μου το έπες. Εγώ, πότε. Μόρες, την ημέρα που γιάερα από το βουνό και καθόμασταν στην καφετέρια του Κωστή του Κουτσαλή και σου είπα πως άρθω να ανάψω το καντήλι του Κανάκη. Δεν μου είπες πως είναι δίπλα στον τάφο του Καβογιώργη. Είπα σου το. Για να με λες το λοιπόν, μπουνταλά, Πώς να μη σε πω, μωρέ, μπουνταλά. Θεό μπούνταλε. Μόνο μωρέ ένα τάφος υπάρχει δίπλα στον τάφο του Καβογιώργη. Όχι, δεν υπάρχει μόνο ένα τάφος, υπάρχει και τόσες παραδίπλα, να. Μπουνταλά, Θεό μπούνταλε. Του τόσες δηλαδή ο τάφος του Κανάκη. Καμάτα πάλι σαλάτα, σκότωμα θέλω και ρωτά, σκότωμα. Αναθεμά σε τρώσε, αναθεμά. Για να με λες μαρα τρώσω, εγώ μαρα φταίω. Αφού εσύ μου είπες πως ο τάφος του Κανάκη είναι δίπλα στον τάφο του Καβογιώργη. Δεν έπρεπε να μου πεις δίπλα, έπρεπε να μου πεις παράδίπλα. Να, εκεί. Φύγε, αδεκοθά του, θα σε σκοτώσω, φύγε. Δεν θέλω, μπρεσί. Φύγε, δεν θέλω, μπρεσί. Φύγε, δεν θέλω, μπρεσί. Θα σε σκοτώσω, φύγε. Θα σε σκοτώσω, θε. Θεμάσαι, αδεκοθά του, να σε σκοτώσω, φύγε. Λοιπόν, για να μην κατηγορείς το μυαλό μου, θα σου πω μια ιδέα που έχω. Πέστηνα. Να δανειστούμε από τα κοπέλια τα σεντόνια. Θα το κάναμε νεΐτα. Ωραία, το κοπλάκι να μας δώσετε τα σεντόνια. Πάτε, πάτε. Έλα, σύ. Δούμε και τα παπούτσα. Πάτε, πάτε. Τις κάλτσες. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, άντε, άντε. Λοιπόν, κατευθείαν στην Κάμπρο Μανώλη. Να κάναμε νεΐτα. Απόκριες, μωρέ, δεν είναι. Άντε, σάλεψε. Κατευθείαν στην Κάμπρο Μανώλη. Έλπο. Ήταν να σου πω,
Ο παππούς σου σίγουρα βρικολάκιασανε. Καμπουρμανόλενα, δεν το πιστεύω. Επήγα το πρωί στο παπά και τον έβαλα και έκανα αγιασμό. Πού, στο νεκροταφείο. Την Τρασιμόνη και που φοβάται. Αφού και κι αν είσαι πεθάνει, δεν πάει να τον εθάψει. Τρέμει από το φόβο του. Είναι να μην τρέμει κι αν είσαι. Στο σπίτι κάναμε τον αγιασμό για την ψυχή του παππού μου. Για την ψυχή του, α, ποια ψυχή του, ελάμπιο. Επήρανε την υβρικόλακε. Μα πώς το εξηγείς εσύ, Καμπουρμανόλενα. Μία να βγαίνει από τον τάφο του παππούς μου και να πηγαίνει να γυρίσει στο δρόμο και μία να ξαναγέρνει κι αμέσα. Α, είδα έτσι αμπρεμέλ που δεν γίνεται και με τις υβρικόλακες, α. Όλη τη νύχτα γυρίζουν από πάει και από και ελεύθεροι και τη μέρα με το πρώτο φως της ημέρας ξαναγέρνουνε στα φέρετρα των. Ναι, μα παππούς μου γυρίζει την ημέρα στο χωριό. Γυρίζει και την ημέρα, ναι. Ναι. Μπορεί να του έχει δώσει ο αρχηγός τον βρικολάκο και μια ειδική άδεια, ναι, γι' αυτό. Ήταν από δεγατέο. Παναγιά μου, παππούς μου! Κανάκι, κανάκι, σώσον, ελέησον! Παππού μου, καλέ μου, παππού! Όμου, όμου, κανάκι, όσες αγάπουνε και να κτήμουνε! Ελά, ποιος αποδαμένος! Άντε, γιάρε στην τρύπα σου, άντε! Δεν είμαι ποθαμένος! Όφου, μιλεί ο βρικόλακας! Τούτη να φωνεί δεν είναι του παππού μου. Μωρέ, του παππού σου είναι. Αλλά με την υγρασία του τάφου ευράχνιασανε, γι' αυτό μιλεί έτσα. Καμπουρομανόλενα, για σένα έρχομαι. Όι, όι, κανάκι, δεν παθαίνω. Έχω χρόνια ακόμη. Για άλλο σκοπό ήρθα στο σπίτι σου. Φύγε, φύγε, βρικολακιασμένε, κανάκι. Δεν φεύγω. Πρώτα θα σου πω, ίντα θέλω. Πες το και φύγε. Θα ξεσηκώσω όλους τις υβρικόλακες τ' άλλου κόσμου να κυριέψουνε το χωριό. Και εμένα, ίντα με νοιάζει. Σε νοιάζει, γιατί αγκάμισε ό,τι σου πω, τούτο να δε θα γεννεί. Ίντα να κάμω. Να πας σε δυο ώρες στο νεκροταφείο. Να πάω στο νεκροταφείο, όι, όι! Όι! Τότε σας θα σε υπεύθυνοι για την καταστροφή που θα πάθει το χωριό. Ας το κάψετε το χωριό! Στο νεκροταφείο δε σημώνω! Θα μου είχετε κι αστεμένη και μια παΐδα να με κάμετε κι εμένα βρικόλακα! Το φεύγω, ξάσου! Ανάθεμα τον για βρικόλακα! Καμπουρμανόλενα, τον παππού μου βλαστημά! Όχι, Μωρή Μέλπο, δεν βλαστημώ τον παππού σου, τον βρικόλακα βλαστημώ! Δεν το πίστεψα πως βρικολάκια σου. Τα δε στο έλεγα εγώ, δε στο έλεγα! Πάντως τούτο να που σου είπανε πρέπει να το κάνει! Όχι, όχι, δεν πάω στο νεκροταφείο! Ας πάει όποιος θέλει, όχι εγώ, όχι! Καμπουρμανόλενα, αν κάνουν κακό στο χωριό μας την βρικόλακα, θα είσαι εσύ υπεύθυνη! Όχι, μα δεν μπορώ να καταλάβω, Μωρή Μέλπο, γιατί δεν διάλεξαν εμένα! Όχι, δεν πάω, ποθές δεν πάω. Οι χωριανοί καμπορμανόλοι να σε πετροβολήσουν να τσιπηράξουν οι βρικόλακες. Καλά, εντάξει, Μωρή Μέλπο. Είπε μου να πάω. Είχε να κάνω ήττα στο νεκροταφείο, ε. Και τον άδε το πέω, παππούς μου. Α, δεν πάω, δεν πάω, ποθές, δεν πάω, σου λέω, δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω, σου λέω, δεν πάω. Εγώ πάω γιατί έχω αργήσει. Κουστάλλω θα ανησυχεί. Άντε, σάλευε. Εγώ δεν πάω, ποθές, παραγία μου, παραγία μου. Σύφη, να την κάμω θέλει να περάσει την πιο φοβισμένη μέρα της ζωής της. Άστινε, μωρέ, Μανολιοίσχυ, δεν τη λυπάσαι. Ήντα λέγαμε μου προχθέσαι το Χριστό. Και κακό να σου κάνουμε εχθρό σου, εσύ να μην του το κάνεις. Ναι, τι τώρα το λέγαμε για το Χριστό, αλλά λέγαμε και τ' άλλο. Πως ο μόνος τέλειος χριστιανός ήταν ο Χριστός. Και εγώ χριστιανός είμαι, αλλά δεν είμαι τέλειος. Από όπου τα φαίνεις, από εκεί τα φαίνεις, πάντα με του μπαίνεις. Γιατί και εγώ κουστάρω τις πλάκες. Α, καλά. Παναγιά μου, άραγε βρακολάκες και εσύ. Κάτσε, Μωρή Μέλπο, κάτσε. Να σε εξηγήσω ποιο θέλει ούλα, κάτσε. Ε, Μωρή Μέλπο, μη φοβάσαι, άκου. Παναγία μου, Παναγία μου, ήταν ακάβολα που να έχω στόχια να μην με βρει ο βρικόλακας. Αχ, Θεέ μου, ήταν σούκαμα και με τυραλάσσασα. Εγώ είμαι καλή γυναίκα, κουτσοβόλα δεν είμαι, λαδικό δεν είμαι, το καλό των ανθρώπων θέλω, πού να χωστώ για να μην με βρει ο βρικόλακας. Θεέ μου, γιάντα, γιάντα θες να με βρικολακιάσεις, για, αχ, εμπάρεις την αποθήκη θα πω, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου να χωστώ. Μ' αλήθεια ρε τεμπρέ, ναι, Μωρή Μέλπο,
Μια παρεξήγηστανούλα. Και ο παθαμένος του δρόμου ήταν κοπέλια μας χαρεμένα. Απόκριες έχουμε, ναι. Ναι, Μαρμύρ, απόκριες έχουμε, ναι. Και εμείς στην αρχή φοβηθήκαμε, ναι. Μα πείστε, πήγαμε στο νεκροταφείο και είδαμε την παρεξήγηση. Εβάλαμε ένα σκοπό μας να σπασοκολιάσουμε την Καμπουρομανόλενα. Ακόμη, ρε Καμπουρομανόλενα, και τι θα κάνετε εδώ. Τι θα κάνουμε. Ναι. Εστείλαμε έντυνε να πάει στο νεκροταφείο. Να δει θέλει τον τάφο του κανάτσου του παππού σου κλειστό, όπως κανονικά είναι. Και ύστερα. Ύστερα θα ξεπροβάλλουμε εγώ και ο Σύφης από πίσω από ένα τζιμπαρίσι και θα την κάνουμε να γλακά και σταματημό να μην είναι. Τι πάθανε από το φόβο τσι. Αυτή είναι με ρευτάψη σαν την κάτα. Ξάσεις μου τάτι πράγμα. Πράγμα δεν παθαίνει, μόνο γλάκα στο σπίτι, τζιγλάκα. Από είδα. Θα τσι πεις πως απάντηξε στον δρόμο τον βρικολακιασμένο παππού σου και σου πένε. Καμπουρομανόλενα, καμπουρομανόλενα. Αν εξηγείς και την κατάψε. Καμπουρομανόλενα, πού είσαι. Μέλβο, εσύ είσαι κοπελιά μου, Τι δεν γυρεύουμε στην αποθήκη. Κακομήρα μου, ακούστηκα κι αμέσα για να μην με βρει ο παππούς ο βρικόλακας. Φέρνες σου νέα. Νέα μου φέρνεις. Ήντα νέα κοπελιά μου, ήντα, Απάντηξα τον παππού μου στον δρόμο και μου είπαινε ότι αν δεν κάνεις αυτά που σου είπαινε, θα βρικολακιάσει το μωρό που θα γεννήσει η κόρη σου. Ωβου, συμφορά μου, μα ήντα μου λες, Ναι, κακορίκη, και πρέπει λέει να πας. Κι αν είσαι θα σου κάνει κακό, να πας λιγάκι στο νεκροταφείο. Κοπελιά μου, μέλμα μου, είναι αλακά μου. Να πάω θέλει. Αν είναι να πάθει κακό το εγγονάκι μου, καλιά να υποφέρω εγώ, να πάω θέλει. Λοιπόν, άκου τώρα η νταμούπαινε. Πες μου, άντε. Θα πάω στο νεκροταφείο, αλλά αυτός θα είναι μέσα στον τάφο του. Μέσα στον τάφο. Γιατί θα είναι λέει συμβούλιο με τσάλους βρικόλακες. Θα είναι συμβούλιο με τσάλους βρικόλακες. Και πώς θα καταλάβει πως εγώ επήγα, Λοιπόν, άκου τώρα. Άντε. Θα κρατάς μαζί σου ένα σφυρί και μια μπρόκα. Να τα κάνω ήττα. Με το σφυρί θα καρφώξει την μπρόκα πάνω στον τάφο του. Έτσι, όταν θα βγει από τον τάφο του, θα δει την μπρόκα και θα καταλάβει πως πήγε. Και δεν μου λες, μέλπο μου, έτσι να τελειώσουν όλα, θα μ' αφήσει ήσυχη. Ορκίστηκε έντο στην βρικολακίστικη τιμή του. Ορκίστηκε έντο. Εντάξει, εντάξει, κοπελιά μου, αν είναι έτσι να το κάνω, θα μου βοήθαμε. Να καρφώξω την μπρόκα πάνω στον τάφο του καλάκι. Και θα τελειώσουν όλα. Παναγία μου, Παναγία μου, πως τρέχω, Παναγία μου. Άκρη, 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 άκρη. Παναγία μου, πως τρέχω, Παναγία μου. Άντε να εντάξει, άντε να φύγω, άντε, Παναγία μου, καλάκι, μη με σέρνεις, καλάκι, μη με σέρνεις, μη με σέρνεις, καλάκι, δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου, μη καλάκι, μη καλάκι, μη. Σύφη έτσι ξάνει, από τη βιάστηση εκάρφωξαν το φουστάντζι απάνω στον τάφο. Αιωνία σου η μνήμη, Καμπουρομανόλενα.